Η συνεδρία που θα ακολουθήσει είναι προφανώς μια συνέχεια των όσων ακούσαμε χθες για την πρώτη γνωριμία με την πολυπαραμετρική MRI του προστάτη και το ParaScore. Ο κύριος Δημόπουλος, που χθες μας συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σήμερα θα μας παρουσιάσει την εφαρμογή όλων αυτών των τεχνικών στη βιοψία του προστάτη, όπως και κάποια άλλα νεότερα δεδομένα που αφορούν τη βιοψία του προστάτη. Και η συνεδρία θα κλείσει με κάποια σχόλια από μένα, από αυτών που θα προηγηθούν. Κύριε Δημόπουλε, παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν, δύσκολη μέρα σήμερα. Είχαμε και στην πρωινή συνεδρία κάποιες συζητήσεις ήδη για τη μαγνητική τομογραφία και όλα αυτά για άλλη μια φορά. Και σαν να μην πέρασε μια μέρα από χθες, μάλλον μια νύχτα από χθες, γιατί μετά την ωραία νύχτα που είχαμε, τη δύσκολη νύχτα χθες το βράδυ με κάποιες ιδίες. Λοιπόν, προχωρώντας λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Να το πάρουμε λιγάκι ιστορικά, πώς ξεκίνησε η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη ιστολογικά. Είχε ξεκινήσει το 1920 με οι πρώτες βιοψίες να είναι διαπερινεϊκές. Ήταν η πιο εύκολη πρόσβαση εκείνη την περίοδο και γι' αυτό το λόγο είχαν ξεκινήσει να γίνονται διαπερινεϊκές βιοψίες. Και άμα δούμε λιγάκι το χρονικό περιθώριο, ανά 20 περίπου χρόνια γινόταν μια breakthrough, μια όχι ακριβώς επανάσταση, αλλά τέλος πάντων κάπως αλλιώς διαγνωστική προσέγγιση. Μέχρι το 1989 που ξεκινήσαμε πια στις συστηματικές βιοψίες και μετά το 1990 και το 2000 με τη χρήση του διορθικού υπερήχου, κατά το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα μέχρι σήμερα περίπου 20 χρόνια και ενδεχομένως τώρα με την μαγνητική τομογραφία, ενδεχομένως είναι αυτή η 20ετία που μπορεί να δημιουργήσει και να ταράξει λιγάκι τα νερά. Έτσι είχαμε ξεκινήσει λοιπόν, κάνανε διαπερινεϊκή διαπερινεϊκή βιοψία, συνεχίστηκε το διορθικό υπέρηχο. Αυτές τις επόμενες διαφάνειες τις πρόσθεσα σήμερα ουσιαστικά μετά την πρωινή συνεδρία. Γιατί συζητήσαμε για άλλη μια φορά το δεδομένο ότι η μαγνητική τομογραφία όντως δεν είναι ότι είναι τόσο ακριβής και τόσο ευαίσθητη που πιάνει όλους τους κλινικά σημαντικούς καρκίνους. Και όπως είπαμε και χθες, η πιθανότητα να τα χάσεις είναι περίπου 1 στους 4. Με την μετανάλυση, με το review που παρουσιάστηκε και σήμερα το πρωί, αυτό όπως το περιμέναμε είναι λιγάκι παραπάνω προφανώς, γιατί είπαμε ότι η πρόμηση που έδειξε αυτά τα δεδομένα ήταν λιγάκι πολύ ελεγχόμενη μελέτη όσον αφορά τις μαγνητικές τομογραφίες και την ποιότητα των μαγνητικών τομογραφιών. Οπότε είναι φυσιολογικό. Στο παρελθόν που ήταν το review αυτών των μελετών, είναι φυσιολογικό να περιμένουμε ότι θα έχει λιγάκι λιγότερη διαγνωστική ακρίβεια. Αυτό, οπότε εγώ νιώθω λιγάκι αποτυχημένος για την υπόσχεση της ακριβής διάγνωσης βάσει της πρόμησης και της precision. Αλλά αυτό που θέλω να σκεφτούμε είναι ότι ναι, μεν η μαγνητική τομογραφία δεν είναι τόσο ακριβής και χάνουμε 1 στους 4, υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε 1 στους 4, αλλά το θέμα είναι να σκεφτούμε πόσους χάνουμε με τη διορθική βιοψία, δηλαδή με την τακτική και το δόγμα που θεωρούμε ότι κάνουμε τώρα. Και όπως είπαμε χθες, αυτό επειδή δεν έχει μελετηθεί σε πολλές προηγούμενες μελέτες, η πρόμηση δείχνει ότι 37% τους χάνουμε. Άρα η διορθική βιοψία είναι πολύ χειρότερη. Αυτό μόνο λέω. Δεν λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να κάνουμε όλους μαγνητική τομογραφία, αλλά δεν είμαστε και 100% καλυμμένοι να θεωρούμε ότι η διορθική βιοψία είναι το gold standard πια, να το πω έτσι. Οπότε ας σκεφτούμε μήπως υπάρχουν άλλοι τρόποι να αλλάξουμε λιγάκι την τεχνική της βιοψίας μας. Λοιπόν, η precision την είπαμε, η οποία αυτά είναι level 1 evidence, η πρόμηση και η precision είναι level 1 evidence επίσης. Λοιπόν, η precision βρίσκουμε κλινικά σημαντικό καρκίνο άμα κάνουμε μόνο τις στοχευμένες βιοψίες μετά τη μαγνητική. Λιγότεροι άντρες θα προχωρήσουν σε βιοψία του προστάτη. Έχουμε μείωση της υπερδιάγνωσης του καρκίνου του προστάτη και καλύτερο προφίλ επιλογών. Λοιπόν, τώρα το 2018 με όλα αυτά τα δεδομένα, εσείς ποιες τεχνικές προτιμάτε, τι βιοψίες κάνετε? Εδώ σας έχω αντιπαραθέσει κάποιες από τις βιοψίες που γίνονται. Λοιπόν, έχουμε την κλασική, την διορθική με 10-12 τεμάχια. Ποιος την κάνει αυτή τη βιοψία? Περισσότεροι, φαντάζομαι. Κάνει κάποιος περισσότερες? Ο μεγάλος προστάτης, ωραία. Γενικότερα υπάρχουν αυτές οι οποίες χωρίς απεικόνηση και οι άλλες οι οποίες μπλε, οι οποίες είναι με απεικόνηση. Δηλαδή υπάρχουν οι διορθικές με περισσότερα τεμάχια όπως είπαμε, η saturation, η κορεσμού κάποια στιγμή άμα χρειάζεται σε επαναληπτικές βιοψίες και υπάρχουν και οι διαπερινεϊκές. Κάνει κανείς διαπερινεϊκές εδώ? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, και μετά είναι οι διορθικές είτε συστηματικές συν στοχευμένες, είτε διορθικές μόνο στοχευμένες.
ή έχουμε τις διαπυρηναϊκές συστηματικές και στοχευμένες ή μόνο διαπυρηναϊκές στοχευμένες. Αυτές είναι λίγο πολύ σαν κατηγορίες βιοψιών. Λοιπόν, η διορθική την ξέρετε όλοι. Υπάρχει από τις διαπυρηναϊκές, υπάρχει αυτή που λέμε free hand, η οποία, η hands free, η οποία ουσιαστικά είναι, χρησιμοποιούμε το διορθικό υπέρηχο χωρίς να είναι σε κάποια σταθερή πλατφόρμα και λαμβάνουμε βιοψίες δια του περιναίου. Οι αποδείξεις και τα guidelines βασίζονται σε αυτή τη μελέτη εδώ, την οποία είναι αρκετά παλιά μελέτη, όταν είχαν προσπαθήσει, όταν κάνανε διαπυρηνικές βιοψίες για να αποδείξουν ότι υπάρχουν χαμηλότερα ποσοστό επιπλοκών και φλεγμονών και ουρολιμόξεων. Και βάσει αυτής της μελέτης είναι τα guidelines έχουν βασιστεί σε αυτή ουσιαστικά τη μελέτη, η οποία δεν έδειξε καμιά τεράστια διαφορά, αλλά αυτή είναι αρκετά παλιά μελέτη. Λοιπόν, και μετά είναι η διαπυρηνική βιοψία, η οποία χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα της βραχυθεραπείας, μια σταθερή πλατφόρμα δηλαδή, για να πάρουμε τις βιοψίες λιγάκι πιο ακριβείς. Έτσι λίγο πολύ για να καταλάβουμε ποιες είναι οι βιοψίες. Τα είπαμε αυτά χθες, τα προβλήματα της διορθικής βιοψίας. Ξέρει κανείς ποια είναι η διαπυρηνική βιοψία χαρτογράφησης, τι ακριβώς είναι? Όχι, λοιπόν. Το πρόβλημα με τις διαπυρηνικές βιοψίες είναι ότι ο καθένας στη βιβλιογραφία έκανε ό,τι ήθελε. Δηλαδή, περνούσε βελόνες από το περίνεο και το έλεγε ότι είναι αυτό μια διαπυρηνική βιοψία. Αλλά υπάρχουν, όπως θα δούμε, αρκετές διαφορές. Οπότε υπήρχε μεγάλη δυσκολία το να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τι είναι τι. Η διαπυρηνική βιοψία χαρτογράφησης ουσιαστικά είναι η πιο ακριβής και η πιο ευαίσθητη μέθοδος, ούτως ώστε να αποδείξουμε και με την ευαισθησία και με ειδικότητα να βρούμε αν έχει κάποιος καρκίνο του προστάτη. Γι' αυτό το λόγο είναι αυτή η βιοψία που χρησιμοποίησε η Promis σαν το τεστ αναφοράς για να συγκρίνει τη μαγνητική με την διορθική βιοψία. Ουσιαστικά τι κάνεις, βλέπεις τον προστάτη εδώ, δεν ξέρω αν φαίνονται τελείες, και παίρνεις αυτές οι διαφορές, οι απόστασεις μεταξύ των δύο σημείων είναι 5 χιλιοστά και λαμβάνεις ουσιαστικά από όλο τον προστάτη όλες τις θέσεις βιοψίας. Οπότε σου δημιουργεί ένα sampling μεταξύ 5 χιλιοστών. Κλινικά σημαντικός καρκίνος είναι από 4 με 5, οπότε ουσιαστικά αυτό είναι το concept. Ωραία. Είναι όμως πάρα πολύ επεμβατική, προφανώς. Σε μεγάλους προστάτες μπορεί να παίρνεις 120-140 ιστοτεμάχια, μιλάμε για τεράστια νούμερα, και φυσικά έχει πάρα πολλές επιλογές. Μια από τις πολύ σημαντικές επιλογές, ιδίως επειδή λαμβάνονται και βιοψίες περιουρηθρικά, είναι η επίσχεση ούρων, που σε κάποιες μελέτες έχει φτάσει και το 30%. Ένας στους τρεις έκανε επίσχεση. Φυσικά δεν μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή πράξη, προφανώς. Υπάρχει διαπυρηνιακή βιοψία τομεών του προστάτη, το οποίο αυτό σας έλεγα λιγάκι χθες, η οποία θα τη δούμε ακριβώς πώς είναι. Εδώ είναι κάποιες μελέτες οι οποίες χρησιμοποιήθηκε σαν πρώτης γραμμής βιοψία του προστάτη και ήταν και πριν από εποχή με μαγνητική τομογραφία. Φυσικά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με τη μαγνητική τομογραφία. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε επιβεβαίωση για ασθενείς οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν σε active surveillance και δεν εμπιστευόμαστε τη διορθική βιοψία. Αυτά που συζητούσαμε χθες πάλι κάποια στιγμή, όσον αφορά τους ανθρώπους, οποίους μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν επιβεβαίωση, για να επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχουν πολύ σημαντικό, κλινικά σημαντικό καρκίνο, και σε άλλες ενδείξεις. Αυτή λοιπόν τι έγκυται. Χωρίζουμε τον προστάτη σε τρεις ζώνες. Πρόστια ζώνη, μέση ζώνη, οπίστια ζώνη. Αν είναι πολύ ευμεγέθης ή μακρύς ο προστάτης, χωρίζουμε και λιγάκι τη βάση. Δηλαδή παίρνουμε αυτού του τύπου τις βιοψίες. Και ουσιαστικά προσπαθούμε να πάρουμε δείγματα όσο γίνεται στην περιφερική ζώνη, προσπαθώντας να αποφύγουμε την κεντρική μεταβατική ζώνη. Όχι εντελώς τη μεταβατική ζώνη, αλλά ουσιαστικά τις κεντρικές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε ένα... δίνουμε λιγάκι πιο πολύ βάση στην περιφερική ζώνη του προστάτη και φυσικά παίρνουμε πολλές βιοψίες. Συνήθως είναι 20 με 40. Αναξαρτήτως λίγο πολύ μέγιστος προστάτη, εκτός αν έχεις κανένα 300 γραμμάριο προστάτη που είχαμε προχθές, το οποίο εντάξει δεν θα κάνεις τόσο εκταμένη, αλλά συνήθως είναι 20 με 40 τα τεμάχια που παίρνεις. Οπότε και αυτό λιγάκι αποδεκτό. Επιπλοκές πολύ λίγες, δεν είναι πάρα πολύ έντονες. Ποσοστά ουρολιμόξεων πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλότερα από τις διορθικές. Οπότε είναι μια τεχνική η οποία ενδεχομένως είναι πολύ. Δελεαστική. Λοιπόν, για να τα βάλουν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα και να ξεκαθαρίσουν σαν καθοδηγίες το τι να κάνουμε, ένα expert group, ένα panel
ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, που αποτελούνταν από ουρολόγους, από ακτινολόγους, από παθαλαγωνατόμους, συγκεντρώθηκε στο Γκίνσμπουργκ που ήταν και αποφάσισαν όλοι αυτοί μαζί να βάλουν κάτω κάποια πράγματα όσον αφορά τη μαγνητική τομογραφία, τις fusion βιοψίες, όλα αυτά τα διαπεραναϊκά πρωτόκολλα κτλ. Για να, να δώσουν κάποιες οδηγίες. Ξεχωρίζω λίγο κάποια πιο σημαντικά. Υπάρχει και για ένα πλήθος, το έχω βάλει και αυτό το άρθρο, αν θέλετε να το διαβάσετε. Είναι το 2013, είναι λίγο παλιό, αλλά επειδή έχει κάποιες οδηγίες, είναι σαν guidelines ουσιαστικά για το συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό σας το έβαλα, αν θέλετε να το διαβάσετε. Λοιπόν, κάποια πιο σημαντικά είναι ότι για τη μαγνητική τομογραφία αυτές οι ακολουθίες πρέπει να γίνονται. Είπαν ότι θα γίνεται αναφορά στα reporting των ακτινολόγων πρώτα, των πρωταρχικών αισθητιών προφανώς. Θα πρέπει να γίνεται αυτό το διάγραμμα, από αυτό ξεκίνησαν λιγάκι όλο που λέγαμε τη Δανάη και ούτω καθεξής. Πρέπει να γίνονται διαγράμματα από τον ακτινολόγο πριν ο ουρολόγος πάει να κάνει τις στοχεύσεις του. Θεώρησαν ότι η ταξινόμηση πρέπει να γίνεται σε Pirates 5, το version 1 εκείνη την εποχή. Όσον αφορά για την βιοψία αυτή καθεαυτή, μιλάω για τα επερινιακή, για τη βιοψία αυτή καθεαυτή, συστάθηκε, επειδή τότε δεν είχαν πολλά αποτελέσματα, να δίνεται μια φλουοροκινολόνη για 3 μέρες, περίπου δηλαδή σαν τη διορθική βιοψία. Αυτό βέβαια με τον καιρό φάνηκε ότι δεν χρειάζεται. Ουσιαστικά θέλεις μια δόση διαχειρητική, εφόσον ο άρρωστος δεν έχει χρόνιες προστατήτητες ή να έχει καλλιέργεια ούρων θετικό κ.ο.κ. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο μια δόση. Και συγκεκριμένα στα guidelines των Αυστραλών έχουν φανεί ότι αυτοί συστήνουν και μια δόση μόνο πρώτη γενιά κεφαλοσπορίνη. Έχουμε τολμήσει εμείς να το κάνουμε ακόμα αυτό τόσο, αλλά τέλος πάντων συστήνεται εκεί. Όσον αφορά για τα fusion συστήματα, τα συστήματα σύνδεξης, να αποφεύγεται η παραμόρφωση από λόγω του probe της κεφαλής του υπερίχου για τον προστάτη, θα δούμε γιατί. Συστάθηκε να χρησιμοποιείται στις διαπεραναϊκές με το template να χρησιμοποιείται των 5 χιλιοστών, υπάρχει και 2,5 χιλιοστών, να παίρνουμε πιο πυκνές, αλλά συστάθηκε των 5. Κατέληξαν ότι οι συστηματικές βιοψίες να γίνεται με τις βιοψίες των τομέων που σας έχω δει. Σας έχω δείξει πριν, γι' αυτό σας το επισημαίνω κιόλας, δεν ήταν δική μου προφανώς άποψη. Θεώρησαν ότι αυτό είναι το καλύτερο μοντέλο για λήψη επερινικών βιοψιών. Όσον αφορά τώρα τις στοχευμένες, θα πρέπει να παίρνουμε από την αιστεία, εφόσον έχεις κάνει μαγνητική προφανώς πριν, θα πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον 2 στοχευμένες από την αιστεία. 2 με 4, συγγνώμη. Αν είναι πολύ μικρή αιστεία, μπορούμε να πάρουμε και 2 γύρω από την αιστεία. Γιατί προφανώς, αν είναι πολύ μικρή, δεν μπορούμε να λάβουμε τα μάχια από εκείνα τα σημεία. Δεν χρειάζονται φυσικά καθετήρες, τα μυσουλοσύνες και το καθεξής. Όσον αφορά για τα παθαλογονατομικά αποτελέσματα, το μόνο έτσι ιδιαίτερο είναι ότι μπορεί να περιγράφεται και το tertiary gleason score στις βιοψίες αυτές. Λοιπόν, ας πούμε τέλος πάντων ότι αλλάξαμε γνώμη και δεν θέλουμε. Θέλουμε συγκεκριμένα να κάνουμε μια βιοψία του προστάτη μετά από απεικονιστική μέθοδο. Έχετε κάποια προτίμηση από αυτές τις 4? Κάποιος είναι κάποιος που του προτιμάει την διορθική συστηματική συν κάποιες καθοδηγούμενες. Να σηκώσω τα χέρια, να το κάνουμε λίγο διαδραστικό. Όχι. Διορθική μόνο στοχευμένες. Ούτε. Αμάν. Όλοι δεν σηκώνουν χέρι προφανώς. Δεν σηκώνουν χέρι προφανώς. Διαπεριναικές και συστηματικές και στοχευμένες. Όταν λες στοχευμένες, συγγνώμη, με τον υπέρηγο. Με το μαγνήτη, λέω. Transrectal random, cinema guided. Any fusion εννοώ ότι έχει γίνει σε αυτό μαγνητική τομογραφία. Έχει γίνει μαγνητική τομογραφία. Οι μπλε είναι αυτές που έχουν γίνει μαγνητική τομογραφία πριν. Λέω, ας ξεχάσουμε τις άλλες που δεν έχουμε, γιατί θα μιλήσουμε για τα fusion συστήματα τώρα. Οπότε, ας ξεχάσουμε λιγάκι τις βιοψίες δίχως μαγνητική. Ας σκεφτούμε ότι όλοι έχουμε μια μαγνητική τομογραφία. Πάμε στα fusion συστήματα και κάνουμε διορθική συστηματική συν στοχευμένες όμως. Δηλαδή, έχουμε αιστεία. Εκεί είστε. Ωραία. Και μετά έχουμε να κάνουμε μόνο στόχευση, δηλαδή χωρίς συστηματικές βιοψίες. Δηλαδή να πάρουμε μόνο 2 με 4 αιστείες από τη βλάβη. Η διαπεριναϊκή συστηματική και στόχευση σημαίνει ότι παίρνουμε τις συστηματικές που σας έδειξα συν τις στοχευμένες. Και το άλλο είναι διαπεριναϊκή, αλλά μόνο τις στοχευμένες. Αυτές είναι. Λοιπόν, οι περισσότεροι είστε εδώ. Ωραία. Η ερώτηση μετά είναι, to fuse or not to fuse, να κάνουμε fusion ή έχει κάνει κανείς fusion από εδώ, βιοψίες. Τι fusion, τι από εδώ. Σε αυτό ήθελα να δω. Εσύ πείτε μου, εσείς τι fusion υπάρχει. Είναι μια μαγνητική, καταλάβουμε στο χώρο. Λίγο στο μικρόφωνο.
Είδαμε μια μαγνητική, καταλάβαμε στο χώρο, αφού μιλήσαμε και με τον ακτινολόγο, να αρχίσουμε λίγο να μας προσανατολίσει που είναι αυτή η περιοχή υποπτική και τα λοιπά. Και μετά πήγαμε με τον διορθικό και κάναμε και τη συστηματική και... Cognitive fusion. Αυτό είναι μια μορφή fusion. Πώς τη λένε αυτή, για να ξέρω. Λέγεται γνωσιακή, γνωστική σύνδεξη, στα ελληνικά το έτσι. Τέλεια, να ξέρω. Λέγεται cognitive fusion. Αυτή είναι μια μορφή συζήτηση. Γι' αυτό λέω: οι περισσότεροι πιστεύω έχετε κάνει. Γιατί άμα κρίνω από τα χέρια χθες που δίνετε μαγνητικές τομογραφίες, προφανώς κάποιοι θα είχαν κάποιες αιστείες και θα είχατε προχωρήσει. Άρα, μια πλειοψηφία από εδώ έχετε κάνει την cognitive fusion. Εντάξει. Αυτή είναι μια. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε fusion, σκεφτόμαστε μόνο τα συστήματα, τα λογισμικά. Αλλά δεν είναι έτσι. Έτσι. Και οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γίνονται βασισμένες σε αυτή. Δεν γίνονται βασισμένα στα συστήματα fusion, γίνονται σε αυτή. Λοιπόν, ποιος δεν έχει κάνει, να δούμε αν μπορεί να κάνει αυτή την cognitive fusion. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη μαγνητική μας τομογραφία, τις είδατε αυτές τις εικόνες από χθες. Έχουμε την εικόνα του διορθικού υπερήχου. Οι τελίτσες δυστυχώς δεν φαίνονται πολύ καλά, δεν πειράζει. Θέλει κάποιος να μας δείξει, να έρθουμε το pointer και να μας δείξει σε ποιες θέσεις που υποψιάζεται ότι βρίσκεται αυτό το μόρφωμα, αυτή η αιστεία. Δηλαδή είναι δεξιά πλευρά, έτσι. Θέλει κάποιος να σηκώσει το χέρι να συμμετέχει. Αυτό είναι το 4, ωραία. Είναι το 4 με 4,5, είπες που έδειξες, ναι. Αυτή η περιοχή. Πόσες βιοψίες θα έπαιρνες. Θα βάζες άρα ουσιαστικά λες εκεί στο 4,5, στο C εκεί. Δεν μπορώ να δω ακριβώς τα... Υποθέτω σίγουρα. Ναι, όχι, τα είδα εγώ. Ναι. Ίσως τέσσερις. Εκεί. Ωραία, ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Άλλος έχει καμία αντίρρηση. Ο Λεωνίδας έδειξε εδώ που λέει είναι το C 4 και 4,5. Δηλαδή έδειξε, ο Λεωνίδας έδειξε αυτές τις περιοχές εδώ, δύο σίγουρα και έδειξε και λίγο δίπλα. Άλλος καμία αντίρρηση. Όχι. Λοιπόν. Υπήρχαν μελέτες που λένε ότι όταν οι ακτινολόγοι σημαδεύουν τα σημεία στη μαγνητική τομογραφία, οι ουρολόγοι τα σημαδεύουν λίγο πάντα μεγαλύτερα. Και αυτό είναι λογικό, γιατί ο ακτινολόγος σημαδεύει λίγο ούτως ώστε να δείξει που είναι συγκεκριμένη αιστεία, ο ουρολόγος, επειδή θέλει να το πιάσει λίγο γενικότερα, μεγαλώνει τα ελάχιστα χιλιοστά ενδεχομένως στην αυτή. Λεωνίδα, νομίζω είσαι ακριβής, γιατί σημάδεψες εδώ. Μας είπες εδώ, θα σας φέρω και τον grid τώρα. Και ουσιαστικά τι μας έδειξε ο Λεωνίδας, τι μας είπε. Μας είπε 4C, 4,5. Νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο, δηλαδή, για κάποιον που ξέρει. Έπεσε... Από βάση σε ύψος, σε ποιος πώς θα το... Μπορείς να υπολογίσεις, άμα είναι πολύ μικρές αιστείες, αυτή είναι μεγαλούτσικη αιστεία, έτσι, ξεκάθαρο. Αν είναι μικρές αιστείες, μπορείς να κάνεις και αυτό τον υπολογισμό μεταξύ από τη βάση του προστάτη, από το ορθό, να το υπολογίσεις και ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται καν αυτό. Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοιες αιστείες, η οποία αυτή είναι περίπου 12 χιλιοστά, είναι σίγουρα αυτή η αιστεία. Αν έχεις τέτοιες αιστείες, είναι πιστεύω δύσκολο να το χάσεις και με αυτή τη γνωστική σύνδεξη. Εντάξει. Και είπαμε, παίρνουμε 2 με 4 και αν είναι μικρότερη βλάβη, παίρνουμε και λίγο γύρω-γύρω. Μπορώ να το χάσω όχι σαν προσανατολισμό, αλλά μπορώ να το χάσω από βάση προς κορυφή. Η εγκάριση ατομή μου διορθικά. Διορθικά. Είναι το πρόβλημα της διορθικής. Ναι. Γι' αυτό έβαλα και αυτό το παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα είναι ένα πρόσθιος όγκος. Ναι. Μπορείς να φτάσεις σε κάποιους μικρούς προστάτες, αλλά το πρόβλημα της διορθικής είναι αυτό. Ότι για όγκους της πρόσθιας ζώνης έχουν δυσκολία. Η διαπερινιακή όμως έρχεται ευθεία. Θα δείτε κάποιες φωτογραφίες μετά. Έρχεται. Πώς είναι η απόσταση περινέου προστάτη? Εξαρτάται τον άρρωστο, αλλά δεν είναι πολύ. Είναι 3 εκατοστά, 4 εκατοστά. Και μέχρι πόσο φτάνει η βελόνα? Όχι, ο προστάτης μέσα. Σε εκατοστάρι. Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να φτάνει αρκετά. Η αλήθεια είναι μπορεί να φαίνεται οριακά στην οθόνη μας. Έχει τύχει και να φαίνεται οριακά στην οθόνη μας τον υπέρηχο με όλο. Ναι, δεν ξέρω όμως απόσταση να υπολογίσω. Γύρω στα. Από τα ακουστικά. Όχι. Υπάρχουν μελέτες που το έχουν μετρήσει και μάλιστα συγκριτική για να δούνε πόσο φτάνει το δάχτυλο στη δαχτυλική και τι χάνεται. Θα σου στείλω τα papers. Λοιπόν, η τέτοια είναι μεταξύ 3 και 7. 3 και 7. 3 και 7 είναι. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, εάν τώρα φοβόμαστε
και δεν έχουμε πιστεί, και θα συμφωνήσω και εγώ προσωπικά με αυτό, ότι η μαγνητική ακόμα δεν μας προσφέρει ότι δεν χάνουμε κλινικά σημαντικό καρκίνο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε και συστηματικές τυχιοποιημένες βιοψίες. Και στο συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί μιλάω τώρα για το διαπαιρνικό μοντέλο, το διορθωτικό μοντέλο το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, οπότε μιλάω συγκεκριμένα για αυτό το μοντέλο. Σε αυτό το μοντέλο, αφού θα έχουμε πάρει λοιπόν τις στοχευμένες μας βιοψίες κάπου από εδώ, που έχουν φανεί, μετά αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε μια συστηματική δειγματοληψία λίγο πιο των περιφερειακών ζωνών, για να αποκλείσουμε την κλινική σημαντικό καρκίνου. Εδώ όμως θα τα κάνουμε όλα αυτά εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να ανακαλύψουμε κλινικά ασήμαντο καρκίνο του προστάτη. Δηλαδή είναι ένα give or take, δεν υπάρχει μέση οδός. Αν πάρουμε τόσες πολλές βιοψίες θα βρούμε και κλινικά ασήμαντο καρκίνο του προστάτη. Όμως αυτή η βιοψία, η συνδυασμένη μαγνητική στόχευση και αυτή η συστηματική, πλησιάζει τη διαπεριναϊκή mapping βιοψία του προστάτη που δείξαμε στην αρχή, το 95%. Τουλάχιστον δηλαδή μπορεί να τα διαγνώσουμε, να διαγνώσουμε και κλινικά σήματο καρκίνο, αλλά θα είμαστε αρκετά σίγουροι για το τι νόσο έχει ο άρρωστος. Αυτό δημιουργεί τα προβλήματα ότι μπορεί να οδηγηθεί σε υπερδιάγνωση λόγω της ταμπέλας καρκίνου, αλλά από την άλλη είναι και στο χέρι μας να το καθοδηγήσουμε σωστότερα να μην λάβει αυτές τις θεραπείες, άμα έχει χαμηλό ρίσκο. Το λέω για σαν μια πιθανή πρόταση. Οπότε σε αυτό το μοντέλο, αφού παίρναμε τις βιοψίες μας, θα κάναμε και αυτή τη συστηματική λήψη από τις περιφερειακές ζώνες. Κατανοητό, κατανοητό νομίζω. Λοιπόν, πάμε στα συστήματα λογισμικού κουτά. Ναι. Πόσα δείγματα θα παίρναμε επιπλέον? Καλή ερώτηση. Δεν παίρνουμε κανένα από αυτά που έχουμε λάβει από τη στοχευμένη. Οπότε ουσιαστικά πόσα θα έπαιρνες? Αν έπαιρνες αυτά τα τεμάχια, δεν θα παίρναμε αυτές τις αιστείες. Οπότε θα παίρναμε εδώ, 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 εδώ και εδώ. Θα αποφεύγεις τις βιοψίες τα ίδια σημεία τα οποία έχεις πάρει, δεν υπάρχει. Ναι, εννοώ, ας πούμε, τρία ή τέσσερα στο κάθε ένα, ένα, δύο από, στο καθένα. Όχι, από ένα τεμάχιο, από ένα στο τεμάχιο, βάζεις τη βελόνα, εδώ στο C. Αντιστοιχεί, το C εδώ αντιστοιχεί στο 3,5, τι λέει, 3,5, που είναι, B. 3,5B, πας, 3,5B, εδώ, μία βελόνη. Μετά πάμε παρακάτω, στο D. Το D που πάει αντιστοιχεί στο αβ, τι λέει, 3. Αβ, 3. Παίρνουμε και από εκεί ένα. Πάμε παρακάτω. Και ούτω καθεξής. Πέρα από την αναϊκή, στη διαπεριναϊκή, είναι καθορισμένο το βάθος από πριν? Όχι. Ή εσύ εκείνη την ώρα το καθορίζεις? Συνήθως λαμβάνουμε, πολύ καλή ερώτηση και αυτή, συνήθως λαμβάνουμε ιστοτεμάχια στην επιμήκη, σε αυτήν την τομή. Δηλαδή κάνουμε το σχεδιασμό και μετά λαμβάνουμε κομμάτια εδώ. Γίνεται και στο εγκάρσιο, δεν έχεις. Μπράβο. Οπότε η βελόνα έρχεται έτσι, σε αυτό το σημείο. Οπότε αν τυχόν ο προστάτης είναι μεγάλος, μακρύς, ουσιαστικά θα πάρουμε και τις βάσεις που λέγαμε. Οπότε περνάς τη βελόνα, κουμπάς τον προστάτη εδώ, λαμβάνεις μία βιοψία και αν έχεις περισσότερο βάθος, όπως είπατε, θα πάρεις και μία και κάποιες κεντρικά μόνο που χρειάζονται αυτές, βασικές βιοψίες. Αυτές οι βιοψίες της βάσης χρειάζονται συνήθως όσο πιο κοντά είσαι στην ουρήθρα, εκεί που είναι πιο μακρύς ο προστάτης. Όσο περιφερικότερα φτάνουμε, ο προστάτης γίνεται μικρότερος, οπότε δεν χρειάζεται. Είναι λίγο κατανοητό αυτό? Ναι. Το βάθος, πώς το ελέγχεις εσύ την ώρα που βάζεις τη βελόνα μέσα? Έρχεται η βελόνα. Ναι. Ακουμπάμε, καταρχήν με τον υπέρηχο φαίνεται πάρα πολύ. Α, έχεις ταυτόχρονα και τον υπέρηχο το διορθικό. Ο υπέρηχος, ναι. Έχουμε το διορθικό υπέρηχο. Και ελέγχεις το βάθος σου. Έχουμε το διορθικό υπέρηχο. Τώρα έχω μια εικόνα. Να την, βασικά είναι εδώ η εικόνα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το διορθικό υπέρηχο. Εντάξει, τον έχουμε στη σταθερή πλατφόρμα. Έχουμε τον. Τη βραχυθεραπεία στο Battleship. Σε τι τομή τον έχει, στον επιμήκη? Έχουμε την επιμήκη τομή έτσι αυτή. Okay. Και μετά περνάμε από τα σημεία τα οποία έχουμε θέσει ήδη από το Template Grid, 3 και ΑΒ και ούτω καθεξής, σαν να παίζουμε ναυμαχία το παιχνίδι. Mm-hmm. Περνάμε τη βελόνα, ακουμπάμε τον προστάτη και λαμβάνουμε τη βιοψία. Αν θέλουμε να πάρουμε αυτές τις λεγόμενες τώρα transcapsular βιοψίες, οι οποίες είναι και ένας
τέλος πάντων, ένα καινούριο το οποίο λένε για να διαγνώσεις και εξωκαψική διήθηση σε περιπτώσεις που αφαιρείς, μπορείς να πάρεις και λίγο ένα χιλιοστό πιο πριν, να πάρεις κάψα-κάψα. Ουσιαστικά για να αποδείξεις αν έχει εξωκαψική επέκταση. Και αν έχεις πολύ μακρύ, όπως σε αυτή την περίπτωση, μακρύ προστάτη, ουσιαστικά μπορείς να βάλεις τη βελόνα μέχρι τη μέση και να πάρεις το υπόλοιπο μισό. Έχεις άλλες βελόνες για τους μεγάλους προστάτες ή τις ίδιες? Τις ίδιες. Είναι οι κλασικές βελόνες που χρησιμοποιούμε. 20 χιλιοστά είναι 20 χιλιοστά. Το όπλο που χρησιμοποιούμε. Θα μπορούσες να βάλεις και πιο μεγάλες τους μεγάλους προστάτες. Όμως, λογικά μπορούσες, αλλά ουσιαστικά τις βιοψίες μόνο σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή μόνο ναι. Στο α, το πολύ σε και αυτές, β. Σε αυτές. Ναι, δεύτερο όπλο. Ναι. Γιατί από την άλλη μεριά, όταν πάμε όσο περιφερικότερα, επειδή έχεις μικρό προστάτη, δεν θέλουμε να βγαίνουμε και πάρα πολύ εκτός προστάτη για όλα τα ενδεχόμενα. Ναι. Και διάρκεια νοσηλείας και αναισθησία. 20. Από τη στιγμή που έχεις αρχίσει να έχεις μία εμπειρία με το στήσιμο είναι όλη η δυσκολία, είναι 15-20 λεπτά. Χρειάζεται νοσηλεία ο άρρωστος? Όχι. Αναισθησία. Απλά χρειάζεται νάρκωση. Τι τύπου γίνεται αναισθησία? Και χωρίς νάρκωση, αλλά τώρα δεν το κάνεις αυτό το πράγμα χωρίς νάρκωση. Κάποιοι λίγο έτσι πιο υπερβολικοί το κάνανε και αυτό, υπάρχει δημοσιευμένο, αλλά τέλος πάντων δεν το κάνεις. Κάνουνε καταστολή ή κάνουνε ραχιαία ή γενική αναισθησία? Ό,τι χρειάζεται, ό,τι θέλει ο καθένας. Άμα θέλεις να κάνεις παραπάνω από μισή ώρα, θα κάνεις λιγάκι μια λαργική ή κάτι τέτοιο. Αλλά και ραχιαία μπορείς να κάνεις. Τι πονάει περισσότερο από ό,τι στην διορθική και χρειάζεται τη γενική? Τέλεια ερώτηση. Ουσιαστικά επειδή το δέρμα, επειδή κάθε βελόνι που περνάει από καινούριο σημείο του δέρματος με το template grid αυτό. Αυτό είναι σαν να παίζουμε την αυμαχία. Νομίζω όμως ότι αυτό με μία έμπλα μπορούσε να το ξεπεράσει. Πονάει πολύ όμως ακόμα. Δηλαδή έχουν κάνει κάποιες μελέτες οι οποίες προσπαθούσαν να κάνουν διήθηση όλης της περιοχής αυτής. Κάποια στιγμή είχαμε σκεφτεί εμείς να προσπαθούμε να διαγράψουμε τις περιοχές, τις βελόνες ουσιαστικά που θα χρησιμοποιηθούν για να κάνεις εκεί πέρα συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, εντάξει, θέλει μία ανάρκωση, νομίζω ότι θέλει. Και είναι ένα φυσικά από τα αρνητικά της τεχνικής, έτσι, ότι θέλει ανάρκωση. Θέλουμε και άρρωστους ευχαριστημένους, δεν θέλουμε να είναι... Ναι. Στο νοσοκομείο Γεία εφαρμόζουμε την τρισδιάστατη διαπερινεϊκή βιοψία προστάτου, χρησιμοποιώντας επίσης το deep plate, όπου με βάση ειδικό λογισμικό καθορίζεται και ο αριθμός των βιοψιών και τα τεμάχια που θα πάρουμε, και ανάλογα με την ανατομική κατασκευή του προστάτη παίρνουμε και δεύτερο κομμάτι στην ίδια τιμή, τομή του deep plate, ούτως ώστε να έχουμε μία πλήρη κάλυψη όσον αφορά τον αδένα. Ποιο λογισμικό έχετε, ποιο σύστημα έχετε? Είναι αυτό που εφαρμόζεται Colorado, έτσι με τον Stone, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Με τον Nelson Stone. Ποιο σύστημα είναι? Είναι ειδικό λογισμικό, εφαρμόζεται σε τρία νοσοκομεία, Colorado, Νέα Υόρκη και Υγεία. Μοιάζει με το τότε, δικό σας, αλλά είναι τρισδιάστατη. Δηλαδή στο τέλος έχουμε μία απεικόνηση. Μία απεικόνηση που ξέρουμε αν έχει βγει μια βελόνα έξω από τον προστάτη κτλ. Δεν είναι κάποιο από αυτά τα συστήματα εδώ. Όχι, είναι τελείως διαφορετικό. Άρα τώρα μάλλον εγώ έχω χάσει κάτι. Είναι τρισδιάστατη η διαπερινεϊκή βιοψία. Τρισδιάστατη εννοείται, δημιουργεί το μοντέλο μετά από μαγνητική. Είναι το λογισμικό τέτοιο. Μαγνητική χρησιμοποιείται? Όχι. Α, είναι μόνο τρισδιάστατη. Είναι υπέρηχο. Από το κέντρο βραχυθεραπείας προστάτου και από την εμπειρία που έχουμε. Κατάλαβα. Με χρήση του deep plate και του διορθικού υπερήχου παίρνουμε ιστοληψίες. Όπως κάνουν οι γυναικολόγοι με τα 4D. Ο άρρωστος έρχεται, κάνει την προετοιμασία του, γίνεται στο χειρουργείο. Η νάρκωση είναι η ραχιαία γενική. Mm-hmm. Φεύγει την ίδια μέρα με ή χωρίς καθετήρα, ανάλογα αν έχει τραυματιστεί η ουρήθρα του. Αυτά. Και πόσες βιοψίες παίρνετε? Αυτό μας το βγάζει το λογισμικό. Πόσες βιοψίες. Ανάλογα το μέγεθος του προστάτη. Εξαρτάται από το μέγεθος του προστάτη, ναι, το μήκος, την ανατομική του κατασκευή. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, τα συστήματα Fusion. Είναι αυτά εδώ κάτω. Θα τα πάρουμε λιγάκι ένα-ένα λίγο να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε κάποια βασικά πράγματα για τα συστήματα τα Fusion. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Πάμε να πούμε κάποιες βασικές αρχές. Καταρχήν, λογισμικό fusion σημαίνει ότι χρειάζομαι να έχω μαγνητική τομογραφία και χρειάζομαι ένα λογισμικό, ούτως ώστε να μου μεταφέρει
την εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας και τις ύποπτες περιοχές στη μαγνητική τομογραφία στον υπέρηχό μου την ώρα που κάνω εγώ τη βιοψία. Αυτό είναι το σκεπτικό. Για να συμβεί αυτό είναι βασικά δύο πράγματα. Ένα πράγμα είναι αυτό που λέγεται tracking. Tracking σημαίνει ότι την ώρα που θα κάνουμε το διορθικό υπέρηχο θα πρέπει εκείνη την ώρα και οι εικόνες μαγνητικής να είναι κάπως συγχρονισμένες. Και συγχρονισμένες και ουσιαστικά να μπορεί να σου έχει δώσει τις εικόνες, να υπολογίσει την κίνηση της κεφαλής κατά τη διάρκεια του υπερίχου. Οπότε έχουμε αυτό που λέγεται ηλεκτρομαγνητικό tracking, είναι σαν ένα σύστημα GPS που καταλαβαίνει το λογισμικό εκείνη την ώρα που βρίσκεται στον άρρωστο η κεφαλή. Υπάρχει το μηχανικό, που είναι κυρίως αυτές οι πλατφόρμες, σταθερές πλατφόρμες που κάνουμε τις βιοψίες. Και υπάρχει κάποιο που λέγεται το 3D image, organ-based tracking, tracking δηλαδή βάση του οργάνου, το οποίο ουσιαστικά βάζεις κάποια οδικά σημεία κατά τη διάρκεια του υπερίχου και καταφέρνει το λογισμικό να τα αναγνωρίσει για να σου προσθέσει και να σου βάλει την εικόνα πάνω στην εικόνα του υπερίχου. Το άλλο σημαντικό είναι πώς θα μεταφερθεί η εικόνα από της μαγνητικής πάνω στο υπέρηχο. Και υπάρχουν δύο συστήματα fusion. Είναι το rigid και το elastic. Ποιες οι διαφορές? Το rigid fusion ουσιαστικά, επειδή οι εικόνες που έχουμε στον υπέρηχο και στη μαγνητική δεν μπορούν να είναι ίδιες. Το άλλο πρόβλημα που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του διορθικού υπερίχου είναι ότι η κεφαλή αυτή καθ' αυτή πιέζει τον προστάτη και αλλοιώνεται λιγάκι η ανατομία του. Οπότε δεν έχεις την ίδια εικόνα μεταξύ μαγνητικής που έκανε επίσης μέρες πριν ή δεν ξέρω πότε, μαζί με την εικόνα που θα βλέπεις στον υπέρηχο. Οπότε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τι είναι το rigid? Επιπροβολή της εικόνας πάνω στην εικόνα του υπερίχου. Οπότε ουσιαστικά αυτό που μπορεί να δημιουργηθεί είναι θα υπάρχουν κάποια μικρές αποκλίσεις στην εικόνα. Οπότε αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Το ελαστικό fusion που θεωρείται από κάποιους καλύτερο, αν και περισσότερες εταιρείες κάνουν το rigid, για κάποιο λόγο δεν ξέρω, αλλά κάποιες θεωρείται λίγο καλύτερο, ουσιαστικά προσπαθεί να συμπτύξει την εικόνα μέσα στην εικόνα του υπερίχου. Γι' αυτό θεωρείται και ότι είναι καλύτερο. Αυτό όμως που πολλές φορές δημιουργείται για να καταλάβουμε το Elastic Fusion είναι αυτό που κάνουμε όλοι με τις οθόνες που μπορεί να έχουμε κάνει στα wallpapers μας. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα η οποία δεν χωράει εντελώς και τι την κάνουμε? Την κάνουμε stretch, οπότε τεντώνεται η εικόνα. Το ίδιο πράγμα κάπως γίνεται και με το Elastic Fusion, γιατί προσπαθεί να το βάλει μέσα στην εικόνα που βλέπεις εσύ. Οπότε πάλι μπορεί να έχουμε αποκλίσεις. Θέλω να πω, μην θεωρούμε ότι λογισμικό τα κάνει όλα τέλεια, είναι το τέλειο. Αυτό λέω. Τι απόκληση είχε και ο Λεωνίδας προηγουμένως? Τώρα βάζω λίγο έτσι να γίνω provocative. Λοιπόν, επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι από τον ακτινολόγο. Αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει είναι το contouring. Συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέγονται στα ελληνικά. Ουσιαστικά σημαίνει η περιμετροποίηση, να το πω, του προστάτη στη μαγνητική τομογραφία. Δηλαδή σε διάφορες διαφορετικές τομές προσπαθεί να πάρει και να σημειώσει, να σχεδιάσει, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται την μπλε γραμμή, να σχεδιάσει την περίμετρο του προστάτη. Okay. Και επίσης μετά ξεκινάει και τοποθετεί που βλέπει το pirate score, την ύποπτη εστία που θεωρεί και τη σχεδιάζει με άλλο χρώμα ή οτιδήποτε. Αυτή η εικόνα μετά πηγαίνει στον υπέρηχο, στο λογισμικό δηλαδή, και ο ουρολόγος ξεκινάει να κάνει ένα scanning του προστάτη αδένα με το διορθικό υπέρηχο. Ο ουρολόγος εκείνη τη φάση ξεκινάει να κάνει την ίδια διαδικασία, είτε μαζί με τον ακτινολόγο είτε μόνος του, την ίδια διαδικασία στον προστάτη, δηλαδή κάνει στο υπέρηχο το countering αυτό, και μετά αφού επικοινωνεί το λογισμικό με τις εικόνες που έχει δεχτεί από τον υπέρηχο και τη μαγνητική, προσπαθεί να προσαρμόσει αυτές τις εικόνες. Αυτό είναι ουσιαστικά λίγο πολύ η διαδικασία. Ωραία. Λέγεται segmentation delineation, τμηματοποίηση και δεν ξέρω εγώ τι. Εάν, καταρχήν, όσα περισσότερα βήματα υπάρχουν σε ένα λογισμικό σύστημα, τόσες οι μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει ένα λάθος. Λογικό.
Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτός που θα κάνει στο τέλος της βιοψίας να ξέρει ακριβώς, να ξέρει καταρχήν να είναι καλός, να είναι ένας καλός ουρολόγος, να είναι ένας έμπειρος τέλος πάντων με τεχνική. Γιατί αν τυχόν δει αυτή την εικόνα στο τέλος στον υπέρηχο, ό,τι και κυκλάκια να υπάρχουν και θέσεις που να πάει και να τοποθετηθεί η βελόνα, αν δεν βλέπει ότι ουσιαστικά η απόκληση είναι εκατοστών πια και ουσιαστικά παίρνει βιοψίες από καμία σχέση με το αρχικό πλάνο, ουσιαστικά θα σε οδηγήσει σε εντελώς λάθος συμπεράσματα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Οπότε, όποτε έχουμε τέτοια προβλήματα, θα πρέπει γνωστικά να κάνουμε, να προσαρμοστούμε λιγάκι στα δεδομένα που έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν, συστήματα 1-1, στα γρήγορα, είναι πιο πολύ έτσι λίγο για να ενημερωθείτε όποιος δεν τα γνωρίζει. Λοιπόν, η BK έχει ένα σύστημα το οποίο είναι ενσωματωμένο με τον υπέρηχό της, άμα θέλεις. Δηλαδή, έχεις παίρνει στον υπέρηχό της και είναι το σύστημα εδώ ενσωματωμένο, κάνει rigid fusion μόνο. Έχουμε δύο διαφορετικούς τρόπους, ηλεκτρομαγνητικό tracking, δηλαδή έχει το GPS σήμα. Βλέπετε, αυτό είναι για τη διορθική προσέγγιση. Για τη διαπερνική προσέγγιση έχει ένα μηχανικό. Εντάξει, μικρολεπτομέρειες, απλά μπορείς να κάνεις και διαπερνική βιοψία αν θες fusion και διορθική. Κόστος, τσιμπημένο, λίγο πάνω από 100.000. Μαζί με τον υπέρηχο, αυτό όμως. Μια άλλη εταιρεία, δείτε λιγάκι, αυτή έχει και ένα βιντεάκι για να καταλάβετε τι είναι λίγο το ηλεκτρομαγνητικό tracking. Και αυτή λίγο στο ίδιο στυλ, αυτή κάνει και rigid fusion και elastic fusion, ουσιαστικά στο διορθικό πάλι με ηλεκτρομαγνητικό tracking, στο μηχανικό στο διαπερνικό. Ίσως είναι λόγω μικρότερου κόστους και τις δύο περιοχές. Είναι λιγότερο φτηνότερο, αλλά νομίζω χωρίς υπέρηχο έρχεται αυτό, είναι μόνο του λέω το σύστημα έτσι. Οπότε πρέπει να έχεις έναν υπέρηχο για να το κάνεις. Οπότε ουσιαστικά τώρα αναγνωρίζει σαν GPS το που βρίσκεται η κεφαλή μέσα στον άρρωστο. Και ξεκινάνε οι βιοψίες. Σταματήστε με, άμα έχετε κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο, σταματήστε με. Ωραία. Αυτός είναι και διορθικός. Το πρώτο είναι διορθικό. Το δεύτερο είναι διαπερνιακό. Έχει και τους δύο τρόπους. Έχει και τους δύο τρόπους. Άμα θέλεις, μπορείς να κάνεις. Στο βίντεο ήταν διαπερνιακό. Στο βίντεο ήταν διορθικό το προηγούμενο. Το δεύτερο. Αυτό. Ναι, αυτό. Διορθικό ήταν αυτό, εντάξει. Αυτό είναι διορθικό. Το βίντεο είναι διορθικό, το άλλο είναι διαπερνιακό. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άλλο σύστημα. Αυτό κάνει ελαστικό fusion. Έχει αυτό το organ-based tracking που είπαμε, δηλαδή αντί να χρειάζεται. Να το ορίσεις εσύ με τα, όπως είπαμε προηγουμένως, ουσιαστικά στον υπέρηχο δείχνεις παραδείγματος χάρη το bladder, τη βάση του προστάτη, βάζεις και τη βάση του προστάτη στη μαγνητική και κάπως αυτό το σύστημα καταφέρνει να τα συγχρονίσει. Αυτό προσωπικά μου αρέσει εμένα διότι έχει αυτό εδώ το σύστημα που θα το συζητήσουμε παρακάτω. Έχει και επίσης όλες τις οδούς και διορθικό αν θέλεις και διαπερνιακό. Ακριβούτσικο και αυτό. Είναι το άλλο της Biopsy, η οποία έχει και αυτό ένα rigid fusion, μηχανικό σύστημα. Υπάρχει ένα διορθικός τρόπος προσέγγισης, απλά εγώ δεν τον έχω δει, ούτε τον μόνο το διαπερνιακό ξέρω εγώ, ο οποίος είναι στο ίδιο μοντέλο και αυτό ακριβό. Γενικότερα όλα είναι λίγα και ακριβούτσικα αυτά τα συστήματα. Αλλάζει κάτι στην κωδικοποίηση της μαγνητικής. Δηλαδή, οι εικόνες είναι οι DICOM, οι κλασικές, το CD που θα πάρεις από τον ακτινολόγο, μπαίνει σε όλα τα συστήματα. Μπαίνει σε όλα τα συστήματα. Τα περισσότερα έχουν LAN, LAN τύπου τέλος πάντων σύνδεση, CD, USB, όλα έχουν μία. Και είναι DICOM το σύστημα. DICOM. Δηλαδή σε κάποια κέντρα γίνεται απευθείας μέσω του δικτύου του νοσοκομείου απευθείας μεταφορά στο λογισμικό, ώστε να μην έχουν και την. Ξέρεις. Εντάξει, μην μας πληγώνεις άλλο. Προαπαιτείται online σύνδεση. Προαπαιτείται online σύνδεση ίντερνετ. Όχι. Αυτό μπορεί. Γίνεται η μαγνητική τομογραφία, υπάρχουν τα ψηφιακά, το ψηφιακό αρχείο, είτε αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε USB, είτε διαδικτυακά, ίντερνετ. Άρα και με το CD
με το NCD, δουλεύει κανονικά. Δεν απαιτείται να συνδέεται με κάποιο λογισμικό. Όχι, φανταστείτε ένα λογισμικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή, το οποίο κάνεις Open CD, παίρνει τις εικόνες, το πρόγραμμα, τις βάζει τέλος πάντων μέσα στο σύστημα όπως το έχει και μετά ξεκινάς τη μελέτη. Είναι, ναι, αυτό είναι το... Είναι πολύ, είναι, στη σύγχρονη εποχή είναι αυτά πολύ τα λογισμικά. Είναι σαν να έχεις ένα υπολογιστικό πρόγραμμα ουσιαστικά και μεταφέρεις εικόνες. Λίγο πολύ τα ίδια, διορθικό, μηχανικός τρόπος. Εντάξει, πιο πολύ αυτά έτσι για να γνωρίσουμε λίγο τα συστήματα, τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ. Οπότε, άμα ξεχάσω κανένα, πείτε μου. Αυτό το Artemis, αυτό δεν έχω καθόλου προσωπική εμπειρία. Είναι ένα, αυτό κάνει rigid fusion και ελαστική fusion. Είναι μηχανικός ο τρόπος, είναι αρκετά ογκώδες. Ήταν νομίζω από τα πρώτα, όταν ξεκίνησαν, ήταν από τα πρώτα συστήματα αυτό το Artemis. Στην Αμερική νομίζω είχε ξεκινήσει, αμερικάνικο. Αν δεν κάνω λάθος. Αμερικάνικο. Και στη διορθική και διαπερνική οδός. Αυτό που κερδίζει είναι ότι ουσιαστικά τον έλεγχο με τον υπέρηχο στον άρρωστο τον κάνει λιγάκι υποβοηθούμενα αυτό το μηχανικό χέρι. Δηλαδή δεν κουράζεσαι ουσιαστικά. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει να ξέρω ακριβώς πώς γίνεται, να είμαι ειλικρινής, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι. Ότι κάπως το. Ναι, δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο όφελος. Προσωπικά δεν βρήκα, ούτε διαβάζοντας, γιατί το ξέρω, δεν βρήκα κάποιο ιδιαίτερο όφελος σε σχέση με άλλα γι' αυτόν τον λόγο. Και είναι πολύ ογκώδες. Και ακριβό. Και επειδή η ρομποτική είναι πολύ στη μέρα μας και όλα θέλουμε να τα κάνουμε ρομποτικά και είναι ωραία η ρομποτική, να μην κάνουμε και τις βιοψίες ρομποτικά. Ρε παιδιά, να τις κάνουμε και αυτές. Είναι ένα σύστημα το οποίο, αυτό που ουσιαστικά κάνει, χρησιμοποιεί δύο pivot points, δηλαδή μπαίνει από δύο θέσεις στο περίνεο και ουσιαστικά αφού έχει μεταφερθεί η μαγνητική εικόνα στο σύστημα το λογισμικό του, αυτό υπολογίζει αποστάσεις και θέσεις και ουσιαστικά παίρνει τις βιοψίες μόνο του. Παίρνει τις βιοψίες μόνο του σημαίνει ότι καθοδηγεί την κεφαλή του υπερήχου στη θέση και ουσιαστικά ο γιατρός απλά βάζει, από όπως θέλει να βάλει διαπερνικά συνήθως γίνεται αυτή, βάζει τη βελόνη, παίρνει τη βιοψία, προχωράει το ρομπότ σε μια επόμενη θέση και ουσιαστικά αυτό λέει ότι δεν μπαίνεις από πολλά σημεία και μπαίνεις από δύο συγκεκριμένα σημεία στο περίμενο. Πανάκριβο, αναλώσιμα νομίζω πάνω από 1.000, πάνω από 1.000 δολάρια το καθένα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι θεωρείτε εσείς, λίγο υπερβολικό μου φαίνεται εμένα. Αλλά έχει ωραίο όνομα, Μόνα Λίσα, Biobot, ωραία. Και κάτι άλλο, το οποίο αυτό ίσως είναι πολλά πολλά υποσχόμενα. Θα σας βάλω ένα βιντεάκι, είναι 2-3 λεπτά. Έχω χρόνο για 2-3 λεπτά βίντεο ή όχι. Τελειώνεις με αυτό? Όχι. Ωραία, δείτε λίγο μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα. The είναι precision ένα point transperineal access revolutionizes the prostate biopsy by eliminating the transrectal induced bacteria and optimizes cancer detection. This access system allows the transperineal prostate biopsy to be performed in the office setting under local anesthesia in a time-sensitive fashion. This patented system features a unique clamping mechanism, a sliding carriage with multiple apertures, and a proprietary access needle. For over 30 years, the transrectal path has been the standard method to biopsy the prostate. Infectious complications and false negative results are of paramount concern. The Precision Point Transperineal Access System allows strategic transperineal sampling without the need for a bulky and expensive stepper unit, yet maintaining the speed and flexibility known by urologists currently using the transrectal approach. The Precision Point is loosely clamped along the shaft of the probe. The access needle position is estimated on each side, defined by the midpoint between the anterior to posterior distance and the midpoint between the midline and lateral edge of the prostate. Μπορείτε να το βρείτε αυτό στο ίντερνετ και να το δείτε όλο το βίντεο για να μην χάνουμε χρόνο. Ουσιαστικά μπαίνει αυτή η βελόνα μέσα στο περίνεο σαν pivot point όπως κάνει το ρομπότ και μπορείς μέσα αυτής της βελόνας να λάβεις διοψίες. Δείτε το αυτό στο ίντερνετ, είναι σε βιντεάκι, είναι ελεύθερο να το δείτε στην εταιρεία. Εντάξει. In-bore βιοψίες, να μην μιλήσω καθόλου, έχουν μια αλφα ακρίβεια, αλλά είναι πάρα πολύ χρονοβόρες, 1,5-2 ώρες μέσα στο μαγνητικό τομογράφο, δεν είναι ουσιαστικά κάτι πολύ χρήσιμο και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να
Έχει γίνει μια σύγκριση όλων των τεχνικών. Τις MRI βιοψίες in-bore, δηλαδή μέσα στο μαγνητικό τομογράφο, τις cognitive fusion biopsies και τις software fusion, δεν υπάρχει καμία στατιστική διαφορά. Ξεκάθαρο, του 17. Αλλά αυτό που έχει διαφορά από μια μελέτη είναι ότι αυτός ο Πέπε συνέκρινε τις διαπυρηναϊκές γνωστικές με cognitive μαζί με τις διορθικές fusion, με software fusion. Και ουσιαστικά αυτό που βρήκε είναι ότι συγκεκριμένα για τις πρόσθετες ζώνες έχει τεράστια στατιστική διαφορά. Ουσιαστικά δηλαδή τι λέμε, ότι εντάξει, όταν υπάρχει σε πρόσθετη ζώνη όγκος, η διαπυρηναϊκή βιοψία είναι πολύ πιο ακριβής. Και είναι γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, και προχωράω λίγο για να τελειώσω. Μελλοντικά πράγματα, νομίζω πρόφη θα του αρέσουν πολύ αυτά. Είναι εδώ το υπέρηχο των υψηλών συχνοτήτων που έχει μια πιο καθαρή εικόνα και ελαστογραφία. Προσέξτε λίγο το υπέρηχο το 29. Σε σχέση με το... Ίσως είναι ένας τρόπος να αναεξαρτοποιηθούμε στο μέλλον και να κάνουμε πυρηνική, αλλά με ένα υπέρηχο τέτοιο που να δείχνει την MRI. Να νικήσει την MRI, να εξαρτητοποιηθούμε από τους ακτινολόγους. Γιατί έχει ένα σύστημα, ένα paper βέβαια είναι, αυτό είναι. Αντίστοιχο με το Pirates. Το Primus. Το Primus, αλλά η εικόνα είναι εκπληκτική όντως με το 29. Και έχουν φτιάξει αυτό, τώρα δεν θα σας πω, έχουν φτιάξει αυτό το Primus Score, όπως είπατε και Χατζηχρήστου, για το σκορ, για να θεωρήσει ότι έχουν υψηλότερη υποψία καρκίνου. Φαντάζομαι θα την γίνουν και άλλες μελέτες στο μέλλον, να δούμε αν υπάρχει κάποια συσχέτιση. Το άλλο είναι η ελαστογραφία. Δύο μορφές ελαστογραφίας, θα σας κουράσω. Ουσιαστικά τι κάνει η ελαστογραφία. Γιατί δεν περπάτησε τελικά όσο περπάτησε. Γιατί ήταν η quasi-static. Και θα σας πω και κάτι πολύ άσχημο τώρα για την quasi-static. Quasi-static τι είναι ουσιαστικά. Βάζω την κεφαλή, πιέζω τον προστάτη και αυτό μετράει. Αντίσταση. Σκληρότητα. Οπότε είναι τόσο λόγω του χειριστή. Ναι. Το shear wave είναι ωραίο. Το shear wave είναι πιθανός, διότι αυτό που κάνει είναι στέλνει κύματα ουσιαστικά, τα οποία μετά μπορεί να αναγνωρίσει τη σκληρότητα του ιστού βάσει των υπερήχων που χρησιμοποιεί. Οπότε δεν είναι τόσο operator dependent, δεν έχει τόσο χειριστής σχέση σε αυτό. Οπότε μπορεί να σου δείξει αιστείες σκληρότητας. Αυτό λίγο πολύ. Άμα θέλετε κάτι... Explorer είναι το καλύτερο. Ορίστε, το. Για το X-Mode, το X-View. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό το έχω για το μαστό που έχει η ανάπτυξη. Εκεί... Εκείνο δεν είναι quastatic, νομίζω είναι πιεστικό εκείνο. Είναι. Νομίζω. Γιατί και για το μαστό είχαν αυτό τη πίεση, αλλά μετά σκέφτηκαν είναι σε άλλα όργανα που. Το πώς. Explorer που γράφεται με AIX Explorer. Νομίζω, νομίζω είναι quasi-static αυτό. Νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Δεν είμαι σίγουρος. Το δούμε λίγο αυτό μετά. Και τελειώνοντας, Cadmus Trial, την ξέρει κανείς, είναι κάτι πολύ καινούριο. Ουσιαστικά είναι μία μελέτη αγγλική, η οποία θέλει να συγκρίνει τη πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία με πολυπαραμετρικό υπέρηχο. Τι είναι το πολυπαραμετρικό υπέρηχο? Η MRI, ξέρουμε τα δύο, diffusion weight και contrast, αυτά που λέγαμε χθες. Το υπέρηχο θα έχουμε το B-mode, δηλαδή αυτό το γκρι που χρησιμοποιούμε, Doppler, ελαστογραφία. Δυστυχώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, βάλαν την quasi-static, τραγική, αλλά αυτή βάλανε. Και contrast, σκιαγραφικό για τον υπέρηχο. Χρησιμοποιούν το Likert. Να γιατί έλεγα και χθες, γιατί να μην χρησιμοποιούμε και το Likert στα reports και σε όλα των ακτινολόγων. Γιατί το Pirate Score είναι μόνο για μαγνητική τομογραφία. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και τα Likert Score. Δηλαδή να λέει Pirate 3 και Likert θεωρώ εγώ ότι είναι 3. Δεν είναι κακό. Τέλος πάντων, σε Likert Scale, γιατί πρέπει να συγκρίνουν τις διαφορετικές τεχνικές, κάποιες εικόνες από μας τώρα. Αυτές είναι πριν από δημοσίευση. Μου τις έδωσε χαριστικά ο ακτινολόγος μας, για να σας τις δείξω πώς είναι λιγάκι μια μαγνητική τομογραφία σε σχέση με τον υπέρηχο τον πολυπαραμετρικό. Εδώ έχει κάνει invert την εικόνα που κάνουμε στον υπέρηχο, οπότε η δεξιά πλευρά είναι έτσι, μην μπερδευτείτε το λέω. Οπότε βρήκε στο B-mode του υπερήχου ένα 4 από τα 5, το σκόραρε, Likert scale. Στο Doppler
φέρνει λιγάκι, προσλαμβάνει, το ονόμασε 5 στα 5. Στην ελαστογραφία, 3 στα 5, κάνει δεν κάνει. Και στο, στα microbubbles, στο Sonoview, φαίνεται ότι προσλαμβάνει αρκετά, οπότε 5 στα 5. Έτσι σαν μια ιδέα. Οπότε στο μέλλον, αυτοί μετά οι άρρωστοι θα κάνουν μια τυχαία βιοψία. Όταν λέω τυχαία βιοψία, εννοώ μια randomized βιοψία, δηλαδή ποια θα γίνει πρώτη και δεύτερη. Και το αποτέλεσμα θα είναι να μας παρέχει level 1 evidence για τη χρησιμότητα της πολυπαραμετρικού υπερήχου σε σχέση με τη μαγνητική. Αυτό. Τελείωσα, άργησα, το ξέρω, sorry. Λοιπόν, να ενημερώσω απλώς.